το θέμα της παραβατικότητας μικρής μέχρι σήμερα ευτυχώς στο δημόσιο χώρο, στην ΑΦΠΑΚΤΟ και στην ΕΦΠΑΚΤΕ ευρύτερα. Υπάρχει μια διαρκής μικροπαραβατικότητα. Βανδαλισμοί, φθορές, κυκλοφοριακό χάος, ο καθένας κινείται όπως να είναι, χωρίς να τηρεί τον ΚΟΚ, όταν σταθμεύει το ίδιο. Τελευταίο κρούσμα που έχουμε πολύ έντονο, πέρα από τις φθορές αυτές που έχουμε στο παραλιακό μέτωπο διαρκώς, είναι ότι έχουμε μια ομάδα περιθωριακών στην περιοχή του Ξενία, δηλαδή στο κέντρο, στον πυρήνα της αστικής παραλίας της Ναυπάκτου, οι οποίοι έχουν λίγο πολύ καταλάβει το χώρο και έχουν εκδιώξει από εκεί τους υπόλοιπους συμπολιτές με τη συμπεριφορά τους. Έχουμε διαπληκτισμούς μεταξύ τους, χειροδικίες, διαρκείς. Υπάρχουν 2-3 επεισόδια χειροδικίας. Δηλαδή, έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στα καλά καθούμενα πλακώνονται στο ξύλινο το πολλαϊκά μέσα στο δρόμο. Έχουμε παρενόχληση γυναικών και κοριτσιών νεαρών σεξουαλικής φύσεως και γενικά μία δραστηριότητα εδώ και αρκετές μέρες η οποία είναι ασίδωτη. Ρωτάω λοιπόν, όσο αφορά το θέμα της εφταξίας και της νομιμότητας του δημόσιου χώρου, ποια είναι η στρατηγική σας. Δηλαδή, Φερρυππίν, ως παράδειγμα, σκοπεύετε κάποια στιγμή να συγκαλέσετε μια σύσκεψη των επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας που έχουν στην αρμοδιότητά τους στην περιοχή μας, να συντονιστούν. Και το λέω αυτό όχι τυχαία, γιατί πάει το λιμενικό για παράδειγμα στο Γρίμπουβο, φεύγουν αυτή η ομάδα τέλος πάντων ένα-δύο στενά παραπάνω που δεν είναι στην αρμοδιότητα του λιμενικού, είναι της αστυνομίας. Μήπως θα έπρεπε να γίνει λοιπόν μια ενεργή κίνηση. Ρωμά, οι οποίες δημιουργούν εξαιρετικό πρόβλημα σε όλο το κομμάτι του παραλιακού μετώπου, όχι μόνο στην ΑΦΠΑΚΤΟ και στο κομμάτι του Κρυονερίου και στο κομμάτι στην αρχή της Κάτω Βασιλικής. Έχουμε επαναλαμβανόμενες ζημιές που δημιουργούν πρόβλημα και στην ασφάλεια των πολιτών και των λουμένων. Έχουμε ένα συνεχόμενο παράδειγμα να αφαιρείται ο φωτισμός από την πλωτή εξέδρα του λιμανιού. Τον έχουμε αντικαταστήσει 5 φορές σε διάστημα 4 μηνών και το βράδυ τον τοποθετούμε, τα ξημερώματα τον ξυλώνουν. Ένα πράγμα των πλοίων των βαρκών των οποίων θα περάσουν από εκεί. Με την ομάδα περιθωριακών, όπως δεν ξέρω ποιους εννοείται περιθωριακούς. Έχετε, δεν ξέρω. Έχετε περάσει τον Γρίμπουβο. Ναι, όχι, πείτε πιο συγκεκριμένα. Ποιους εννοείτε περιθωριακούς. Είπατε περιθωριακούς και δεν κατάλαβα. Τι είναι. Πείτε μου. Εγώ έχω περάσει και θα μιλήσω. Ποιους εννοείτε περιθωριακούς. Λοιπόν, ως προς την ομάδα λοιπόν αυτή των περιθωριακών. Θα σας εξηγήσω. Ομάδα Ρωμά, 340 άτομα, μάλιστα. Πλακώνονται στο ξύλο με στον δρόμο, δεν σκέφτεται τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, ως προς την παρουσία λοιπόν στο συγκεκριμένο χώρο και σε άλλους χώρους, ήμουν από τους πρώτους που ήμουν παρόν, κυρία Σημακόπουλε. Και όχι μόνο ήμουν παρόν, 5, 6, 7, πάνω από 10 φορές, και αυτό μπορούν να σας το πιστοποιήσουν όλες οι εκεί επιχειρήσεις, δεν θέλω να τις ονοματίσω. Και μεσημέρι σας παρακαλώ. Μάθετε να λαμβάνετε. Εγώ δεν χαρακτηρίζω καμιά ομάδα. Ούτε περιθωριακή, ούτε κάπως. Είναι ομάδες ανθρώπων. Εάν σε συγκεκριμένη στιγμή προβαίνουν σε συγκεκριμένες παραβάσεις, δεν είναι περιθωριακή. Εσείς το λέτε. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι περιθωριακή όσοι είναι Ρωμά. Λοιπόν, κύριε Σημακόπουλε. Εδώ, εν προσωπικού. Κύριε Σημακόπουλε. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε. Στη συγκεκριμένη, λοιπόν. Μην αναγκαλέσετε, παρακαλώ. Λοιπόν, να συνεχίσω. Είναι κάθε μέρα εκεί πέρα 30-40-50 άτομα που κάνουν αυτές τις πράξεις, ναι ή όχι. Όχι, δεν μπορώ να το πω ότι είναι συγκεκριμένο. Γιατί δεν έχετε πάει. Λοιπόν, θα απαντήσω. Είπα εγώ πουθενά ότι ισχύει αυτό το πράγμα, το είπα εγώ, ότι είναι όλοι οι ομάδες περιφερειακοί. Εγώ και η Ρογκίζα. Θα θέλει πάρα πολύ. Μιλάτε σε λάθος άνθρωπο. Επανειλημμένος βρεθεί με αυτούς τους ανθρώπους αγκαλιά μέσα στο σπίτι μου, εμπλητής μας. Χαίρομαι. Ανακαλέστε. Χαίρομαι. Εσάς δεν τιμάτε. Χαίρομαι. Λοιπόν, ως προς λοιπόν, ήμουν από τους πρώτους ο οποίος δέχτηκα καταγγελίες μαζί με την αστυνομία. Κύριος Καραδήμας το γνωρίζει και προσωπικά γιατί έχω μιλήσει. Ο κύριος Τσέλιος το γνωρίζει και προσωπικά γιατί είναι συνέχεια εκεί ο κύριος Τσέλιος.
Συνέχεια εκεί. Συνέχεια ο κύριος Καναδήμας ως επαγγελματικής του ιδιότητας. Συνέχεια και εγώ. Συνέχεια ο κύριος Κακούσης. Συνέχεια ο κύριος Τρενταφύλου. Συνέχεια και όργανα της υπηρεσίας. Μεσημέρι. Ναι, να ολοκληρώσω λίγο όμως. Μεσημέρι. Έχω πάει μεσημέρι, μεσημέρια, βράδια. Έχω πάει πρωί-πρωί σε απάντηση κλήσεων. Εκείνο που είπαμε, έχουμε μιλήσει και έχουμε κάνει σύσκεψη με την αστυνομία, με τη διεύθυνση ετωλίας, όχι μόνο με το αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου, με το αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου και φυσικά με το λιμενικό της Ναυπάκτου. Και υπάρχει συναρμοδιότητα και το έχουν αποδειχθεί και συνεργάζονται. Γιατί στα θέματα του υγειονομικού, όπου υπάρχουν υγειονομικές παραβάσεις, δεν υπάρχει λιμενικό, υπάρχει μόνο αστυνομία. Ακόμα και αν είναι σε χερσαία ζώνη λιμένος. Και έχω ζητήσει κατ' επανάληψη, εννοείται και φυσικά δεν επιτρέπεται, αλλά η τήρηση των διατάξεων του νόμου επαφείται στα όργανα της τάξης, που είναι αστυνομία και το λιμενικό. Και έχω ζητήσει κατ' επανάληψη, και εγώ και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, να είναι εκεί να περιπολούν και όταν διαπιστώνεται παραβάσεις, τι είναι η παράβαση, να εγκαθίστανται και να κοιμούνται σε στρώματα όλη τη νύχτα. Το να λερώνουν, να ρυπαίνουν, το να βανδαλίζουν, το να προκαλούν θορύβους και να ενοχλούν τη γειτονιά. Το να, τότε είτε μέσω καταγγελίας, είτε μέσω παρουσίας συχνής της αστυνομίας και του λιμενικού, να επεμβαίνουν και να σταματάει αυτό το πράγμα και οι παραβάτες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Το έχω ζητήσει προσωπικά, το έχει αφουγκραστεί ο κύριος Κακούσης, είναι προσωπικά ο ίδιος εκεί. Με έχει πάρει πάνω από 4-5 φορές από εκεί, διαφορετικές ημέρες, τηλέφωνο. Και καταβάλλεται η μεγίστη προσπάθεια για την πάταξη των αδικημάτων.